Ο Μαρίος Διονέλης, υποψήφιος με το Μέρα 25, είναι εδώ στο στούντιο του 984 και ευθύς αμέσως τον καλημερίζω. Καλημέρα. Πώς είσαι? Καλά, καλά. Έχουμε ένα κακό αποτέλεσμα και για μας, νομίζω συνολικά και για την κοινωνία. Αλλά μπαίνουμε στην δεύτερη μάχη με πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες και πάρα πολύ όρεξη ξανά για να τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Οφείλω σε κάθε δημόσια παρουσία μου μετά τις εκλογές να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με ψήφισαν. Είμαι πρώτος στο ψηφοδέλτιο και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Δεν έφτανε. Χρειάζεται κάτι ακόμα. Και το επίδικο αυτή τη στιγμή για μας είναι αν αυτή η φωνή, η φωνή του Μέρα 25, η φωνή των ανθρώπων που έδειξαν με ποιον τρόπο πολιτεύθηκαν τα προηγούμενα 4 χρόνια και σε ποιους αγώνες των ανθρώπων βρέθηκαν δίπλα, αν χρειάζεται ή όχι, στην Ελληνική Βουλή. Mm-hmm. Αυτό ούτως ή άλλως περνάει και ως δικό σας μήνυμα. Θέλεις αυτή τη φωνή στη Βουλή, είναι στο χέρι σου. Mm-hmm. Η επαναπροσέγγιση του Μέρα 25 με ψηφοφόρους που δεν το ψήφισαν, αλλά θέλουν αυτοί τη φωνή στη Βουλή. Και έτσι ξεκινά και με εκείνο το βίντεο το οποίο έχετε και ουσιαστικά δηλώνει τη δική σας την παρουσία σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση 25 του Ιούνιου. Κύριε Διονέλη, γιατί αυτό το αποτέλεσμα? Γιατί ξέρετε, προεκλογικά λέγαμε διάφορα, σας ρωτούσαμε διάφορα, σας λέγανε διάφορα, ανταπαντούσατε εσείς mm-hmm, με διάφορα. Mm-hmm. Άλλοτε ήταν σχόλια πικρίας, άλλοτε ήταν σχόλια ακόμα και που έδειχναν να υπάρχει μια παραπάνω αντιπαράθεση. Αλλά και εκεί, ειδικά στην πολιτική πορεία του Γιάννη Βαρουφάκη και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ όπου ακούγονταν, εκεί φαίνεται ότι φούντωναν ακόμα περισσότερο τα πνεύματα. Νομίζω είναι καταγεγραμμένο τώρα. Δεν πιο πολύ τσακωνόμαστε με πρώην συντρόφους μας παρά με, την απέναντι πλευρά. Όλα αυτά μέτρησαν για αυτή την ήττα. Γιατί χάσατε από μόνοι σας. Χάσατε από μόνοι σας. Ήταν το πρόγραμμα που δεν υπήρχε, ήταν ο φόβος, ήταν όλα αυτά? Το μόνο που θα απορρίψω από αυτά που λέτε είναι το πρόγραμμα. Νομίζω ότι το ΜέΡΑ25 είναι από τα κόμματα που έχουν το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε συγκεκριμένα ζητήματα και από το οποίο δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω σε ό,τι αφορά. Μπερδέψατε. Μπερδέψαμε. Μπερδευτήκαμε σε μια συζήτηση. Ο Οδυσσέας και η Δημητρά. Μισό λεπτό. Μπερδέψαν πολύ κόσμο. Ο Οδυσσέας, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, λέει ότι είναι η καλύτερη δυνατή λύση για τους ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Το ότι το ποσοστό μας είναι κακό, χειρότερο από αυτό που περιμέναμε, και το ότι δεν μπήκαμε στη Βουλή, δεν θα με κάνει ούτε εμένα ούτε τους συνοδοιπόρους μου να πούμε ότι μήπως ήταν λάθος το πρόγραμμά μας. Όχι βέβαια. Σε ό,τι αφορά τη Δήμητρα. Όμως έθεσα και δύο άλλα τα οποία μπορεί να έρχονται ως συναισθήματα, γιατί πολλές φορές το θυμικό μας επηρεάζει και εσείς από τη δική σας την πλευρά και ως δημοσιογράφος αυτό το γνωρίζετε, ότι μετράει στην κοινή γνώμη. Φυσικά. Που λέγεται φόβος. Ναι. Ο Οδυσσέας και η Δήμητρα φόβησε. Φόβησε ίσως γιατί δεν κατάλαβε κανένας τι είναι αυτό, γιατί ξεκινάει τώρα η επιστροφή στη δραχμή, τι δηλαδή. Ακούστηκαν τόσα πολλά. Να τα βάλουμε στη σειρά. Ο Οδυσσέας και Δήμητρας, πάρουμε αυτά τα δύο που είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Ο Οδυσσέας είναι ένας δημόσιος φορέας διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, που λέει πολύ απλά ότι το σπίτι σου που κινδυνεύει να το πάρει το φαντ μπορεί να διαχειριστεί το δάνειό σου το κράτος, μπορεί να εγγυάται ότι θα μένεις μέσα και μπορεί να δημιουργήσει όρους αποπληρωμής με την εγγύηση του δημοσίου ώστε να μην χάσεις το σπίτι σου. Το πιο απλό από όλα τα πράγματα, από όλα όσα ακούστηκαν του ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, το πρόγραμμα έλεγε ότι εγγυώμαι τα λεφτά, τα 23 δις των funds. Εμείς λέμε δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα εγγυηθείς αυτά. Εγώ θέλω να εγγυηθώ το σπίτι του ανθρώπου που μένει μέσα, να μην χάσει το σπίτι του. Άρα λοιπόν ο Οδυσσέας ήταν από τα πιο απλά αφηγήματα αυτής της υπόθεσης σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Και σας ομολογώ ότι σε κόσμο με τον οποίο το επικοινωνήσαμε, για παράδειγμα με τους εμπόρους και με τους επαγγελματίες εδώ στο Ηράκλειο, οι οποίοι έκαναν ειδική πρόσκληση, αν θυμάστε γι' αυτό, στην οποία η Νέα Δημοκρατία δεν είχε παραστεί καν. Εδώ ήμασταν τρεις υποψήφοι από το ΜΕΡΑ, δύο από το ΠΑΣΟΚ, δύο από το ΚΚΕ, από το ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Στην συγκέντρωση εκείνη στο επιμελητήριο δεν είχε έρθει καν η Νέα Δημοκρατία για να πει στους επαγγελματίες του Ηρακλείου. Τι να κάνουμε με τα κόκκινα δάνεια, με το ότι έχετε μπει εκείτες και κινδυνεύετε να χάσετε τις περιουσίες μέχρι και τα χωράφια τους οι αγρότες. Άρα λοιπόν ας μην πάμε πίσω στο να δούμε ότι έφταιγε το πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά τη Δήμητρα.
Πράγματι είναι μια υπόθεση η οποία ήταν πολλά βήματα μπροστά και μπήκαμε σε μια συζήτηση η οποία μας κατέβασε και εμάς πιο κάτω σε ένα επίπεδο να συζητάμε για το σενάριο της καταστροφής του ότι μας ήρθαν και μας ξανακλείσαν τις τράπεζες επειδή κάναμε ρήξη. Η υπόθεση της Δήμητρας με τις μαντινάδες, αν θυμάστε, του κυρίου Μητσοτάκη, κυρίως χτυπούσε στον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή αυτό του έλεγε, με ποιους πας να συνεργαστείς. Εμείς εκείνη την περίοδο θεωρήσαμε ότι το να συζητιέται το δικό μας το πρόγραμμα θα μπορούσε και να μας ωφελεί, αλλά τελικά ήταν λάθος. Εξήγησε για τη Δήμητρα, κύριε Διονέλη, πείτε δύο πράγματα παραπάνω. Δήμητρα, ένας μηχανισμός που μοιάζει πάρα πολύ με τα e-pass, με τα youth pass, με τα market pass κλπ. Ένας μηχανισμός όπου δεν παρεμβαίνουν οι τράπεζες για να πιστωθεί στο λογαριασμό σου ένα ποσό, εάν υποθέσουμε ότι φτάνουμε σε μια κατάσταση που ήταν σαν του 2015. Δηλαδή ότι σου λέει θα πας στην τράπεζα και θα παίρνεις 60 ευρώ τη μέρα γιατί κάνω capital controls επειδή ο κύριος Ντράγκη, ο επόμενος κύριος Ντράγκη, κυρία Λαγκάρτ που είναι τώρα στην Κεντρική Τράπεζα, θα αποφάσιζε κάτι τέτοιο για τη χώρα. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που βγήκαν πριν από μερικές μέρες είχαν βγει στην προεκλογική περίοδο. Για να δούμε εκείνος ο φόβος, πράγματι φόβησε αυτό. Αλλά προσέξτε, είμαστε σε μια κατάσταση όπου τελικά έχεις και ένα εκλογικό αποτέλεσμα που αποτυπώνει ότι δεν θέλει ρήξη. Εμείς προτείναμε ρήξη. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή δεν θέλουν ρήξη. Και αυτό νομίζω πρέπει να το διαβάσουμε πάρα πολύ καθαρά εμείς. Αλλά από το να μην θέλουν ρήξη μέχρι το να έχουν κλείσει τράπεζες, μέχρι το να έχουν επιβληθεί capital controls, μέχρι το να παίρνει 60 ευρώ τη μέρα και μέχρι το να χρειάζεσαι τη Δήμητρα, είναι άλματα λογικά. Και εμείς μπήκαμε σε μια τέτοια συζήτηση, ή δεν θα πω μας έβαλαν, αλλά τέλος πάντων υποκύψαμε στον πειρασμό να εξηγούμε τι είναι το Δήμητρα, όπως το κάνω και τώρα μαζί σας, αφού με ρωτάτε, για ένα σενάριο που είναι τόσο μακρινό. Και για ένα σενάριο που δείτε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 72% έχει μέχρι 1000 ευρώ, έχει το μισθό του δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος που έχει το μισθό του στην τράπεζα δεν ανησυχεί καθόλου να μην κλείσουν οι τράπεζες. Τα 60 ευρώ τη μέρα, ο δικός μου μισθός θα σας πω, όταν είχαμε τα capital controls, που λέγαμε πώς θα ζήσω με 60 ευρώ τη μέρα, και τα έκανα 60 επί 31 μέρες, δεν βγαίνανε. Ήταν λιγότερος ο μισθός μου, δηλαδή και να μπορούσα να πάρω περισσότερα δεν τα είχα. Και άλλο 12% έχει μέχρι 5.000 ευρώ. Ούτε αυτοί οι άνθρωποι ανησυχούν. Ποιος ανησυχεί μήπως κλείσουν οι τράπεζες? Ποιος ανησυχεί μήπως φορολογηθούν τα μερίσματα που κάνουμε τώρα, σας πάω στην άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Ποιοι είναι αυτοί που ανησυχούν πραγματικά γι' αυτό? Αυτό δεν το κατάλαβαν νομίζω οι πολίτες, δεν τους δώσαμε κι εμείς να το καταλάβουν, ή μπήκαμε όλοι μας σε μια συζήτηση θα κλείσουν οι τράπεζες που είναι ένας μπαμπούλας, μοιάζει λίγο με τις 7 πληγές του Φαραώ, θα πέσουν ακρίδες, θα. Και κακώς εμείς μπήκαμε στο να συζητάμε γι' αυτό. Σήμερα, με διαμορφωμένο πια το εκλογικό αποτέλεσμα και με συμπεράσματα που πρέπει να βγάλουμε, και σας λέω πρώτα φυσικά για το δικό μας το κόμμα, εγώ θα σας έλεγα ότι γενικότερα και στην αριστερά πρέπει να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα για το τι έγινε στις 21 Μαΐου. Αλλά πρώτα λέω για το δικό μας το κόμμα. Φαίνεται ότι εκείνο το 62% του όχι, στο οποίο εμείς αναφερόμασταν, έχει εξανεμιστεί πια μες στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Παραμένει για μας μια ιστορική στιγμή, 62% όχι με κλειστές τράπεζες, όταν θυμάστε που τι έλεγαν τα κανάλια, όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι με το ναι. Εκείνη την περίοδο ο ελληνικός λαός έδειξε ότι ωρίμαζαν οι συνθήκες, για να χρησιμοποιήσω και λίγο του κουκουέ την φρασιολογία, για να γίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ρήξη, σύγκρουση, ανεξάρτητη πολιτική, δημοσιονομική για τη χώρα που να μπορεί να καθορίζει το μέλλον της. Ας το πούμε όπως θέλουμε, αλλά εκείνη τη στιγμή ο λαός τον Ιούλιο του 2015 έδειξε ότι ήταν κοντά σε αυτό. Από εκείνον τον Ιούλιο του 2015 μέχρι το 19 που είχαμε τις επόμενες εκλογές, είχαμε μία αριστερά, και έρχομαι τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έδειξε ότι συνθηκολόγησε, έκανε βήματα πίσω. Όταν κάνεις βήματα πίσω ως αριστερά, έχουν πολύ μεγαλύτερο οστικό κύμα, ας το πω έτσι, μες στην κοινωνία. Δημιουργούν την αίσθηση ότι και η αριστερά δεν έχει άλλη εναλλακτική, τελικά μνημόνια θα εφαρμόσει. Το 2019, τα 37 δις που λέει συνέχεια ο κύριος Τσίπρας ότι άφησε, από τον ελληνικό λαό βγήκανε. Ο ελληνικός λαός μάτωσε για να βρεθούν αυτά. Ο κύριος Σταϊκούρας έλεγε πρόσφατα για 48.
Ναι, αλλά από πού βγήκαν. Εγώ στη θέση τους δεν θα ήμουν τόσο υπερήφανος να το λέω. Γιατί αν τα βρήκαμε από κάπου, ήρθαν απ' έξω, ή τα εξοικονομήσαμε, ή μας πέσανε από τον ουρανό, ή φορολογήσαμε τους πλούσιους κλπ., θα ήμουν υπερήφανος. Ναι, αλλά όταν τα έχει πληρώσει τα φτωχά λαϊκά στρώματα, η μεσαία τάξη, πώς πας και πανηγυρίζεις και λες, εγώ άφησα 37 δις ή 48 ή όσα είναι τέλος πάντων. Εκείνο το αποτέλεσμα το 19, τον Ιούλιο του 19, έδειξε με 10 μονάδες διαφορά μπροστά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ο λαός πια σε αυτή την αριστερά δεν πιστεύει, δεν έχει να δώσει κάτι. Και το λέω τότε, ξέρετε ότι μέχρι ένα σημείο ήταν και οι άνθρωποι του Μέρα και οι άνθρωποι της Λαϊκής Ενότητας, μέχρι τουλάχιστον την ώρα του δημοψηφίσματος. Και το 19 όλος αυτός ο κόσμος πήρε ένα ηχηρό μήνυμα ότι αυτό δεν είναι αριστερά, αυτό εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ως αριστερά, δεν είναι εδώ για τα συμφέροντά μου, πώς να σας το πω πιο απλά. Και λες, περνάνε άλλα 4 χρόνια με μια κυβέρνηση η οποία έχει στην πλάτη της, τα λέγαμε και εδώ μαζί ξανά, 34.000 νεκρούς από την πανδημία, εξασθενημένο δημόσιο σύστημα υγείας, τα λέγατε και πριν με τα στενοφόρα κλπ. Έχεις υποκλοπές, έχεις ένα τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, έχεις ιδιωτικοποιήσεις, έχεις ακρίβεια, έχεις φτώχεια, και η διαφορά γίνεται 20 μονάδες. Και έρχομαι τώρα σε εμάς στο χώρο της αριστεράς συνολικά και λέω, μήπως εδώ έχουμε κάτι να σκεφτούμε. Σαφέστατα. Όχι μόνο το Μέρα, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα έλεγα ένας γενικότερος κόσμος που έχει στο μυαλό του συγκεκριμένες αρχές, συγκεκριμένες αξίες. Δεν γίνεται να είσαι και με τη μία πλευρά και με την άλλη. Δεν γίνεται να πατάς σε δύο βάρκες. Δεν γίνεται να είσαι και με το μνημόνιο και εναντίον του μνημονίου. Ναι, αλλά είναι και πολύ μεγάλη απογοήτευση εσύ που έρχεσαι και διαμαρτύρεσαι. Εγώ θα σας το θέσω και αλλιώς, κύριε Διονέλη. Έρχεσαι και διαμαρτύρεσαι και φωνάζεις και λες ότι ξέρεις, μου κόβεις τη σύνταξή μου, ότι εσύ μου υποσχέθηκες ότι τα όσα γίνανε με τον Κατρούγκαλο θα τα διορθώσεις. Εσύ μου λες ότι ξέρεις αυτά τα οποία ως κακές πολιτικές έγιναν με το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα τις εφαρμόσω διαφορετικά. Έρχεσαι και λες, η κυβέρνηση μου έκανε αυτό, η κυβέρνηση δεν είδε αυτό, σε όλους μέσα στους χώρους, αλλά είσαι ο ίδιος που εν τέλει δεν εμπιστεύεσαι ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΜΕΡΑ25 και ψηφίζεις εκείνους τους οποίους μέχρι σήμερα, θέλετε να πούμε, κατηγορούσες, κατήγγειλες, διαμαρτυρώσουν για την πολιτική τους. Αυτό πραγματικά βγάζει πολλά συμπεράσματα. Ξέρετε, είναι ήττα της αριστεράς και όχι νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ή της δεξιάς, ας πω έτσι, για να χρησιμοποιήσω αυτό τον διαχωρισμό. Είναι ήττα της αριστεράς. Αυτό γιατί μπορεί να αλλάξει. Αυτό το ερώτημα κρατήστε το, γιατί θέλω στη συνέχεια να μου το απαντήσετε. Είναι ξεκάθαρη ήττα της αριστεράς. Εάν δεν αυτό πιστεύει μπορεί να σε σένα ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν διαμαρτύρεται, που όντως διαμαρτύρεται, σας είπα ένα σωρό θέματα. Θέλετε να σας πω, πανεπιστημιακή αστυνομία, οι νέοι, οι άνθρωποι που φύγαν στο εξωτερικό, όλο αυτό που ζούμε, και τελικά ψηφίζεις ξανά Μητσοτάκη, ξέρετε τι μου θυμίζει. Είναι ένα αεροπλάνο που πέφτει σταδιακά, σιγά σιγά, δεν είναι κάθετη πτώση. Και πιλότος, αυτός που είναι πιλότος, λέει, έχετε άλλη λύση. Έχετε άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Τότε και αυτή που είναι από πίσω, είναι και ένας πίσω που λέει, αφήστε με να το οδηγήσω εγώ το αεροπλάνο. Τι θα κάνατε? Λες, αυτόν, άσε να δούμε πού θα μας πάει. Πέφτει όμως. Και όσο πέφτει, επιλέγει να αφήνει πίσω κομμάτια όχι της πρώτης θέσης, της τρίτης θέσης. Είναι οι 300.000 Έλληνες που φύγαν στο εξωτερικό, νέοι άνθρωποι. Είναι αυτοί που χάνουν τα σπίτια τους με τα κόκκινα δάνεια που λέγαμε πριν. Και αδειάζει. Και αντί να αδειάσει δίκαια, αντί να πετάξει τα μπαγκάζια της πρώτης θέσης που έχουν μέσα τα κουστούμια και τα φορέματα, αφήνεις ανθρώπους πίσω. Αλλά παρόλα αυτά, αυτοί που έρχονται να ψηφίσουν, τον πιλότο εμπιστεύονται μπροστά και λένε, άντε να δούμε που θα μας πάει. Γιατί εκείνη την ώρα δεν έχεις μια εναλλακτική πρόταση που να πει κάποιος άλλος, εγώ με αυτό το σχέδιο θα έσωζα το αεροπλάνο που πέφτει. Και δυστυχώς, ναι, ξαναψηφίζουν και ψηφίζουν σταθερότητα. Τι είναι σταθερότητα? Στη λέξη σταθερότητα πιστεύετε ότι παίχτηκε όλο το χαρτί? Ναι, αλλά ποια σταθερότητα είναι αυτή, κυρία Δουλγιαράκη?
Ποια σταθερότητα. Γιατί ούτως ή άλλως είχαμε οι Έλληνες την δυνατότητα να συγκρίνουμε ανάμεσα σε δύο κυβερνήσεις. Ναι. Τώρα πια. Δηλαδή, είχαμε και την κυβέρνηση της αριστεράς, είχαμε και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε μέτρο σύγκρισης και ξέραμε και τα τροτά της μίας mm-hmm. και τα τροτά της άλλης. Εγώ θα σας ομολογήσω ότι η κυβέρνηση της αριστεράς αδικήθηκε μέσα στο πλαίσιο του μνημονίου, το οποίο το υπέγραψε. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά προφανώς ήταν ασφικτικά τα περιθώρια. Έχει δίκιο σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλάζει κάτι για την τσέπη των ανθρώπων. Δεν θυμούνται τον Κατρούγκαλο. Δεν θυμούνται τον Κατρούγκαλο. Η επόμενη δεν μέρα, θυμούνται η, την η προσωπική διαφορά. Μα το ξέρουμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι εξίσου δύσκολη. Ωραία. Μα, και σήμερα έχεις μια κυβέρνηση που λέει επίδομα, επίδομα, που καταδίκαζε. Θυμάστε τη φρασιολογία ότι τα επιδόματα είναι για τους τεμπέληδες. Και έχουμε πήξει στα επιδόματα. Συγγνώμη τώρα. Και ζούμε με επιδόματα. Ένα εικοσάρικο για καύσιμα, ένα εικοσάρικο από το λογαριασμό μου, που πάλι από το δημόσιο ταμείο φεύγει για το λογαριασμό μου του ρεύματος. Έτσι ζούμε. Με μια κυβέρνηση που έλεγε ότι τα επιδόματα είναι για τους τεμπέληδες. Σταθερότητα. Τι να σας πω, πάλι ένα παράδειγμα θα ψάξω. Είναι όπως θυμάστε από το ρεπορτάζ που γίνεται κάτι, χτύπα ξύλο κακό και μας λένε είναι ο ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά σταθερή. Και εσύ εκείνη την ώρα κρατάς το σταθερή, γιατί λες το άλλο. Και αφήνει το κρίσιμη κατάσταση. Το αφήνει το κρίσιμη. Η ελπίδα, θέλετε να πει. Και λες σταθερά. Σταθερά. Καλύτερα σταθερά εδώ στην κρίσιμη κατάσταση παρά να μπω σε περιπέτειες. Γι' αυτό προσπαθώ να μιλώ όσο μπορώ έτσι με παραδείγματα. Καλά, με το Γιάννη Βαρουφάκη νομίζω ότι αυτό με την λέξη και με την έννοια περιπέτειες και τα όσα είπαμε πριν από λίγο ότι μέτρησε πάρα πολύ ο φόβος, δεν το συζητάμε, ότι υπάρχουν και οι καλές στιγμές και οι κακές στιγμές είναι δεδομένο, ότι οι πολιτικές δεν είναι πάντα αυτές που θα ήθελες για να προασπίζουν τα δικά σου συμφέροντα είναι δεδομένο, ότι υπάρχουν πίσω μας εκείνα τα μνημόνια ή μπροστά μας, εγώ θα έλεγα μπροστά μας καλύτερα, γιατί τα 99 χρόνια αγγλικό δίκαιο, όσο και να θέλουμε. Χαίρομαι που το αναφέρετε. Συγγνώμη, δηλαδή, αν το βγάλω από τη φρασιολογία μου και πω ότι δεν είμαι στην υψηλή εποπτεία, έχει αλλάξει το αγγλικό δίκαιο ωραία, των λοιπόν, 99 χρόνων. Και έρχομαι εγώ στην κουβέντα μας, πείτε ότι είμαι ο Γιάννης Βαρουφάκης, έρχομαι εκ μέρους ας πούμε του Γιάννη Βαρουφάκη και σας λέω, συμφωνείτε με το να είμαστε σε 99 χρόνια στο αγγλικό δίκαιο. Έχει σημασία, συμφωνώ. Όχι, θέλω να ξέρω. Σας προτείνω ως πολίτης, σας ζητώ να με ψηφίσετε αύριο το πρωί. Συμφωνείτε με το να είναι η ΑΔΕ υπό έλεγχο των δανειστών? Συμφωνείτε να μην μπορείς να κάνεις δημοσιονομική πολιτική στη χώρα σου? Αυτό ήταν η ρήξη που λέγαμε εμείς. Και ενώ μεταξύ μας μπορεί και να συμφωνήσουμε με τον ελληνικό λαό, εν πάση περιπτώσει, την ώρα που έρχεται η ώρα της ψήφου, λέει καλύτερα αγγλικό δίκαιο. Καλύτερα να είναι η ΑΔΕ έξω. Καλύτερα το ΤΑΙΠΕΔ να έχει όλη τη δημόσια περιουσία. Καλύτερα όλα αυτά που ζω από το να μπω σε περιπέτειες. Σεβαστή η άποψή του. Αυτό δεν μας κάνει να αλλάξουμε εμάς τη θέση μας. Ότι πρέπει και στο αγγλικό δίκαιο να μην είμαστε και η ΑΔΕ να γυρίσει σε ελληνικά χέρια και να μπορείς να κάνεις δημοσιονομική πολιτική και να μην ξεπουλήσεις τη δημόσια περιουσία. Μπορεί να ακούγεται λιγάκι, πώς να σας το πω, έτσι εγωιστικό, αλλά. Ναι, παίρνω το μήνυμα από τις εκλογές, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξω τις θέσεις μου. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι έχω δίκιο στο ότι δεν πρέπει η ΑΔΕ να ορίζεται το διοικητικό της συμβούλιο και ο πρόεδρός της από τους δανειστές. Το αν εγώ θα μειώσω τον ΦΠΑ στη χώρα μου, δεν μπορεί να παίρνω απάντηση «όχι, δεν γίνεται». Αν κρίνω ότι η δημοσιονομική πολιτική μου είναι αυτή που θα μου φέρει περισσότερα έσοδα. Και να μην με κοροϊδεύει τώρα ο κύριος Κέρτσος και να μου λέει ότι. Οι έμεσοι φόροι τελικά πλήττουν τους πλούσιους. Δεν το ανέχομαι αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι στη συζήτηση που κάνουμε, όση καλή διάθεση και να έχω, όταν λέω ότι αυτή την πολιτική πρέπει να ακολουθήσει η χώρα για να την ακολουθήσεις, για να πάρεις πίσω την ΑΔΕ κλπ. Εμείς είπαμε χρειάζεται μια ρήξη με αυτό το σύστημα που έχουμε. Δεν μας ψήφισε ο λαός σε αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι είχαμε άδικο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ότι μπορεί να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα. Τελικά ο πολιτικός αντίπαλος για το Μέρα 25, ποιο κόμμα είναι? Είναι η Νέα Δημοκρατία? Είναι και επί της ουσίας και με επιχείρημα, έτσι? Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής? Είναι οι πολιτικές, κυρία Δουλγεράκη. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές, τις οποίες όποιος τις υπηρετεί, για εμάς είναι απέναντι. Προφανώς είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι διακηρυγμένα και θα σας έλεγα. Και καθαρά και ξάστερα από την πλευρά τους
διακηρυγμένα υπέρ μιας συγκεκριμένης μεταξικό πρόσημο πολιτικής, η οποία δεν αλλάζει και δεν πρόκειται να αλλάξει. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία, επειδή όμως υπηρετεί αυτή την πολιτική, όχι επειδή δεν μας αρέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημά σας θα το μεταστρέψω στο ακολουθούν αυτή την πολιτική το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε όσα κομμάτια η απάντηση είναι ναι, προφανώς είναι αντίπαλοι μας. Προφανώς όταν συζητάμε για την πανεπιστημιακή αστυνομία, που συμφωνούσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι, είμαστε στο ίδιο μέτωπο. Όταν όμως συζητάς για το κεφαλαιόδες, για την οικονομική πολιτική, όταν συζητάς για το πώς ακριβώς εννοείς την ανάπτυξη, και βάζω και εδώ και μερικά περιβαλλοντικά ζητήματα, πρόσφατα διαφωνούσα με τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο Ηράκλειο για το θέμα των ανεμογεννητριών στη Σιτία, για παράδειγμα. Το οποίο είναι ένα έργο που έχει ξεσηκώσει την τοπική κοινωνία, το υβριδικό της Στέρνα, εκεί. Η Σιτία έχει 149 ανεμογεννήτριες φορτωμένες σε ένα δήμο και θέλουν να βάλουν κι άλλες. Ο τοπικός δήμος, η κοινωνία, πήγανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το απέρριψαν. Η Τέρνα φέρνει μια τροποποιημένη μελέτη, η οποία έρχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και περνάει τελικά από το Περιφερειακό, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Με ποιον τις ψήφους περνάει? ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ενιαία παράταξη, Αρναουτάκης και Νέα Δημοκρατία. Διαφωνούσα εκεί, για παράδειγμα, με τον κύριο Παπαδοπεράκη, ο οποίος είναι ο μοναδικός περιφερειακός σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ στην παράταξη του κύριου Αρναουτάκη, που λέει: εγώ δεν ήμουνα παρόν, δεν ψήφισα. Δίκιο έχει. Η παράταξη που ενέκρινε και εισηγήθηκε το να περάσει και να μπουν και άλλες ανεμογεννήτριες στη Σιτία είναι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Τελειώσαμε. Θέλω να πω, η πολιτική που ακολουθείς, ακόμα και αν μου λες ότι εγώ διαφωνούσα ή εγώ δεν είχα άλλη εναλλακτική, σας θυμίζω με τα μνημόνια, ή μου το επιβάλλανε την πολιτική αυτή, σας το φέρνω σε ένα παράδειγμα που είναι εδώ κοντινό δικό μας. Αν τελικά η πολιτική είναι ίδια, τι να το κάνω? Εντάξει, μπορεί να συζητήσουμε και να πω μπράβο που διαφώνησες, αλλά τελικά η απόφαση που πήρες και με την δική σου στήριξη σε μια παράταξη, σε μια πολιτική γενικότερη, είναι αυτή που είναι εις βάρος των κατοίκων. Ομοίως το βάζω και στα μεγάλα ζητήματα. Εάν τελικά οι πολιτικές σου είναι τέτοιες που ταυτίζονται, δεν μπορώ να πω ότι δεν θα είμαι απέναντι εγώ. Κι ας είσαι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε άλλος. Θέλω να σας μιλήσω για τα άλλα μικρά κόμματα, γιατί νίκη δεν θα πω τίποτα. Νομίζω ότι μας χωρίζει άβυσος, δεν τίθεται θέμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν μπείτε μέσα στη Βουλή σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ουσιαστικά είναι σαν να ξεκαθαρίζετε με τον τρόπο που μιλάτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συνεργασία. Μισό λεπτό. Συνεργασία, απλή αναλογική. Την κάψαμε την απλή αναλογική. Τώρα έτσι κι αλλιώς δεν τίθεται στο τραπέζι το θέμα της συνεργασίας, γιατί δεν έχει νόημα. Εγώ σας λέω ότι ακόμα και σήμερα στα ζητήματα που μπορεί να έχουμε μια κοινή συνισταμένη, προφανώς μέσα στη Βουλή ασφαλώς θα υπάρχει συνεργασία ή τουλάχιστον θα ψηφίσουμε τα ίδια πράγματα. Δεν είμαστε τρελοί να λέμε όχι, αν το ψηφίσουν όλοι οι άλλοι, εμείς θα λέμε το αντίθετο. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα όμως? Δεν έκανε ο Βαρουφάκης εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, σχεδόν 2. Δεν είπε 7 συν 1 σημεία, ελάτε να τα συζητήσουμε για τα μεγάλα, για τα κεφαλαιόδη. Για το αν θα προστατέψουμε τα σπίτια των ανθρώπων, για το αν θα μειώσουμε τους λογαριασμούς με το χρηματιστήριο ενέργειας, αν θα το καταργήσουμε. Ποιος ήρθε να κάνει αυτή την κουβέντα? Γιατί κατηγορούν εμάς ότι δεν συνεργαζόμαστε την ώρα που κανένας δεν είχε τη διάθεση να κάτσει σε ένα τραπέζι? Και μην μου πείτε ότι στις 3 μέρες των διερευνητικών εντολών θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πρόγραμμα. Και το επιχείρημα που λένε όλοι ότι σε όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης υπάρχουν, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, η απάντησή μου είναι σε πόσες μέρες φτιάχνονται? Σε 3 μέρες? Γιατί στη Γερμανία κάνουν 3 μήνες, όπως θυμάστε. Άρα λοιπόν, ο βασικός μας αντίπαλος είναι οι πολιτικές. Ποια είναι η πολιτική σου στα κεντρικά ζητήματα? Πώς αντιλαμβάνεσαι την ανάπτυξη? Εγώ λέω ότι παραπάνω ανεμογεννήτριες στη Σιτία δεν είναι ανάπτυξη. Οι εξορίξεις στην Κρήτη που τις έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τις έφερε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία τις υλοποιεί. Οι εξορίξεις στην Κρήτη δεν είναι ανάπτυξη. Το καζίνο που πάμε να φτιάξουμε στις Γούρνες, για να σας μιλήσω για τα τοπικά μας θέματα εδώ. Το καζίνο που πάμε να φτιάξουμε στις Γούρνες δεν είναι ανάπτυξη. Το αεροδρόμιο Καστελίου που έρχεται τώρα τη Δευτέρα, η καινούρια μελέτη ξανά τη Στέρνα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν είναι ανάπτυξη. Καταστρέφει μια περιοχή και βάζει στο μάτι το φιλέτο της Αλικαρνασσού. Αυτό συμβαίνει. Τι θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό? Για να δω, για να σας απαντήσω με αυτόν τον τρόπο, και ακόμα και αν πλατιάζω, στο ότι δεν είναι ένα κόμμα απέναντί μας. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, αν σε κάτι έλεγε σωστό, προφανώς θα το στήριζαν.
Γιατί πρέπει να το βάλουμε με ταμπέλα, πες μου, δείξε μου τον αντίπαλό σου σε κόμμα, όταν εγώ σας λέω ότι είναι μια πολιτική συγκεκριμένη με την οποία είμαστε αντίπαλοι, θα παραμείνουμε αντίπαλοι από όποιο ρόλο μας τάξει ο ελληνικός λαός και δεν θα αλλάξουμε τις θέσεις μας σε αυτό. Θα είναι κάποιος δίπλα στους πολίτες εκείνους της Σιτίας που σας έλεγα για παράδειγμα, για να φωνάζει μαζί τους, θα μου πεις, και να φωνάξεις μπορεί και τι θα βγάλουμε, απλά θα έχω έναν δίπλα μου να φωνάζει. Μπορεί να είναι έτσι. Έτσι, αυτό είναι το σύστημα, έτσι λειτουργεί. Τι διαλέγεις, θα ψηφίσεις Μητσοτάκη που θα τις φέρει έτσι κι αλλιώς στις ανεμογεννήτριες? Εντός εκτός Βουλής θα συνεχίσετε με τον ίδιο ρυθμό? Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, αλλά νομίζω άσχετα από το εκλογικό αποτέλεσμα, τα πράγματα όπως έχουν έρθει πρέπει να ανοίξουν μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην αριστερά. Και με κύριο φορέα της τον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω πρέπει πρώτος να δει τι είναι σήμερα αριστερά, τι σημαίνει αριστερά για τους πολίτες. Ποιος είναι ο ρόλος της. Τι να σας πω, ακούω τη συζήτηση τις τελευταίες μέρες για τα στενοφόρα. Ξέρετε, αν εμείς πούμε, μάλλον εμείς λέμε ότι τα ραφάλ που πήραμε, έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ένα ραφάλ, ίσον 1000 στενοφόρα με τα πληρώματά τους και ίσως και παραπάνω, δεν έχω κάνει ακριβώς τους υπολογισμούς. Όταν το λέμε αυτό, ξέρετε, μπορεί να ακούσω πολύ γρήγορα ότι λαϊκίζεις. Μα ο Ερντογάν, η Τουρκία. Μα στο debate το Βαρουφάκης είπε ότι θα αρχίσει να παίρνει τηλέφωνα και θα εμπιστευτεί τους στρατηγούς και δεν είπε θα πάμε να τους πιούμε το αίμα. Και κατηγορήθηκε πολύ γι' αυτό. Εγώ λέω θα είμαστε ρεαλιστές. Την ώρα που έχεις έναν λαό που υποφέρει, που πεθαίνει στις καρότσες των αγροτικών, εσύ αγοράζεις ραφάλ και φρεγάτες. Αυτό είναι για μένα μια αριστερή θέση. Μπορεί να μην είναι πλειοψηφία μες στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι, προφανώς δεν είναι πλειοψηφία. Η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας έχει πιστεί ότι αυτό που χρειάζεται είναι τα ραφάλ. Εγώ σαν Μέρα 25 λέω αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Ψηφίζω καταρχάς τα ραφάλ. Ψηφίζω τα ραφάλ. Αλλά κατηγορώ και την κυβέρνηση που δεν έχει ασθενοφόρα. Και καλώς την κατηγορεί. Αλλά τα ραφάλ τα έχεις ψηφίσει. Δεν είναι λογικό να έρθεις σε ένα... Το πολιτικό προσωπικό έχει την ευθύνη διαχρονικά για όλα αυτά τα δεινά στον χώρο της υγείας. Για να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή πάρτε το και διαφορετικά. Και το ΜέΡΑ25 με την έννοια ότι ήταν μέσα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ο Βαρουφάκης. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα της υγείας. Δεν με πείθει κάνοντας το ρεπορτάζ κανένας, κύριε Διονέλη. Να τελειώνουμε με εγώ αυτό το ζήτημα. Εγώ δεν θα σας απαντήσω ότι ο Βαρουφάκης σήμερα, πήγαινε να πάρει σήμερα νομίζω ότι είναι πολύ υποκριτικό ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον. Όχι, όχι, μισό μάλλον, λεπτό. Μάλλον θα έπρεπε προτάσεις να κάνουν. Μισό λεπτό. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι η ρήξη μια πρόταση σε αυτό που σας λέω. Δηλαδή, ρίξη, μισό λεπτό. Γιατί δεν μπορώ να πάρω ασθενοφόρα, κυρία Δουλγιαράκη, σήμερα? Α, αυτό εννοείται. Γιατί δεν μπορώ να πάρω ασθενοφόρα? Όχι, εγώ γιατί δεν θέλει. Εγώ πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει την ευθύνη για τα κακά τα χάλια που υπάρχει αυτή ναι, την αλλά, ώρα. Ναι, αλλά γιατί και δεν ανθρώπους. Μπορώ να πάρω ασθενοφόρα? Ναι. Γιατί γίνεται ξαφνικά να βρίσκω 10 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, αλλά για ασθενοφόρα δεν έχω λεφτά? Μα και πέρυσι και πρόπερσι, αν για θα όλες τις περιόδους γιατί κάνατε σας λέω. Το ρεπορτάζ, να με για όλες τις περιόδους πολύ, σας λέω. Αυτοί οι έρμοι εργαζόμενοι εκεί στο ΕΚΑΒ πανελλαδικά και τοπικά και πανελλαδικά φώναζαν και ζητούσαν χορηγούς γύρω-γύρω για να αλλάξουν τα λαστιχά τους. Γιατί δεν έχει θρηνήσει το 12, το 12 δεν είναι πολύ μακριά το 12 που θρηνήσαμε δύο ανθρώπους σε ασθενοφόρο? Και τότε έκανα το ρεπορτάζ, όπως το λέτε ακριβώς, και θυμάμαι ότι το ασθενοφόρο εκείνο είχε κάνει σχεδόν 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Το θυμάστε? Εγώ δεν ξεχνάω. Ωραία. Άρα λοιπόν, προφανώς είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Και ρωτώ, γιατί δεν μπορείς να πάρεις λάστιχα και ασθενοφόρα κλπ? Γιατί έχεις μια δημοσιονομική πολιτική η οποία σου έχει επιβληθεί και λέει ότι δεν. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που λέμε η υγεία και παιδεία πρέπει να βγουν έξω από οποιοδήποτε μνημόνιο, αν θέλουμε τη στοιχειώδη ευημερία του λαού μας. Υγεία και παιδεία εκτός μνημονίου. Πόσο πιο απλά να το πω. Όταν ο Βαρουφάκης πήγαινε να τσακωθεί με το Σόιμπλε και να. Με ό,τι έγινε εκείνη την περίοδο. Δεν πάλευε στην ουσία για να μην εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο. Όταν ήρθε το τρίτο μνημόνιο, δεν σηκώθηκε και έφυγε. Όταν λέει σήμερα ρήξη, αυτό δεν εννοεί ότι την δημοσιονομική πολιτική. Σας το είπα πριν με την ΑΔΕ για παράδειγμα. Τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας πρέπει να την καθορίζω εγώ εδώ μέσα στη χώρα και κανένας άλλος. Ειδικά για αυτούς τους τομείς. Για την υγεία και την παιδεία. Πώς γίνεται να βρίσκω 10 δισεκατομμύρια ξαφνικά για να κάνω εξοπλισμούς?
Σε αυτό το λίγο το χρόνο από την 21η του Μάη μέχρι την 25η του Ιουνίου, γιατί καταλαβαίνω ότι η συζήτηση μπορεί ώρες να διαρκέσει, ναι, αλλά από την άλλη εγώ βλέπω και το χρόνο μου ο οποίος με πιέζει. Απλά προσπαθούσα να σας τεκμηριώσω ότι απέναντι μας είναι πολιτικές και οι πολιτικοί, ναι, σε αυτό το ζήτημα το και στα στενοφόρα δεν αλλάζει. Το είπατε ότι και μου το διευκρινίσατε ότι απέναντι σας δεν έχετε πολιτικούς φορείς, αλλά πολιτικές με τις οποίες είσαστε ουσιαστικά αντίπαλοι και δεν τις αλλάζετε είτε εντός είτε εκτός βουλής. Μου το διευκρινίσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εφόσον λοιπόν έχετε αυτές τις θέσεις, εφόσον υπάρχει αυτή η πολιτική, από τη στιγμή που παίρνετε τέτοιου είδους θέσεις σε θέματα κρίσιμα, όταν λέτε ότι εμείς προτείνουμε και λέμε ότι παιδεία και υγεία είναι δύο βασικοί τομείς που δεν θα πρέπει να έχουν χρώμα ή οτιδήποτε άλλο, πείτε μου γιατί αυτή ήταν και γιατί εκτός Βουλής. Δηλαδή από 21 Μαΐου, μέσα σε όλα όσα έχουμε πει, 21 Μαΐου, 25 Ιουνίου, αλλά σήμερα είμαστε στις 8 του Ιούνιου, πού έχετε καταλήξει ή που προσπαθείτε? Νομίζω σε γενικές γραμμές είπαμε κάποια πράγματα. Το γεγονός ότι οι πολίτες διάλεξαν σταθερότητα είναι μια κατάσταση στην οποία προφανώς, σεβόμαστε. Νομίζω ότι το επίδικο δεν είναι η σταθερότητα, γιατί θα δείτε ότι μετά από μερικούς μήνες θα έχουμε πάλι πορείες στους δρόμους και δεν θα είναι μόνο το μέρα στους δρόμους. Στη 2 Σεπτέμβρη θα έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις, επειδή η ζωή του κόσμου δεν θα αλλάξει, ούτε με σταθερότητα. Θα μείνει στη σταθερή, κακή κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Άρα λοιπόν, το γιατί δεν υπερψηφίστηκαν αυτές οι πολιτικές, νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό έπαιξε ρόλο ότι υπήρχε μία ελπίδα ότι μπορεί να ανατραπεί. Πολλοί κόσμος δεν ψήφισε μέρα 25, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ για να φτάσει να αλλάξει τα πράγματα. Αυτό όπως βλέπετε διαψεύστηκε ικτρά, δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς, δεν επιχαίρω για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέω δυστυχώς για την αριστερά, γιατί φαίνεται ένα κοινωνικό σώμα που έχει αλλάξει. Τα είπαμε, μην επαναλαμβάνω. Ναι, είναι αυτό που λοιπόν, λέτε, πρέπει να γίνει συζήτηση. Άρα λοιπόν, μεγάλη. Σε αυτό το κοινωνικό σώμα που ακούει ακόμα, που βλέπει, που νιώθει την αριστερά, νομίζω ότι οι συσχετισμοί θα είναι εντελώς διαφορετικοί σε αυτές τις εκλογές. Δεν θέλω να το μεταφράσω κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τόσο γραμμικό. Κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα ψηφίσει εμάς γιατί είδε ότι δεν. Λέω ότι μέσα στην αριστερά, ακόμα και κόσμος που δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν πιο αριστερά από το Μέρα 25, που εν πάση περιπτώσει βλέπει, κρίνει ποιο ρόλο έπαιξε το Μέρα 25 και οι άνθρωποι του, ποιοι ήταν αυτοί που αποκάλυψαν και μίλησαν με συμφέροντα. Όταν σας έλεγα πριν ανεμογεννήτριες, σημαίνει τέρνα για τη Σιτία. Όταν σας λέω αεροδρόμιο Καστελίου, πάλι σημαίνει τέρνα. Σημαίνει Βαρδινογιάννη, σημαίνει Ελαφούζο, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Ποιοι ήταν αυτοί που μίλησαν με ονόματα? Αυτό ζητάμε να κρίνει ο λαός σήμερα. Και αυτό ζητάμε να κρίνει αν αξίζει να είναι στη Βουλή. Με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, με πολύ συγκεκριμένο πρόταγμα και κοιτώντας την αριστερά, για την οποία πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση μετά τις εκλογές, μέσα ή έξω από τη Βουλή. Δώστε μας λίγο το πρόγραμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. 13 του μήνα την Τρίτη στην Λότζια, στο χώρο μπροστά στο αίθριο της Λότζια, στην πλατεία Καλλεργών, για να το πω έτσι. Θα είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης. Θα πάμε σε μια καινούριου τύπου συγκέντρωση. Δεν θα είναι ένας ομιλητής, θα είναι μαζί ο Κλεώνας Γρηγοριάδης, η Μαρία Πατζίδη, οι βουλευτές μας, ή μέχρι πρότινος βουλευτές μας. Θα είναι η Νάντια Βαλαβάνη, η οποία είναι από το Ηράκλειο, προφανώς δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Θα είναι στην τελευταία θέση τιμητικά του ψηφοδελτίου μας εδώ στο Ηράκλειο και θα είμαι και εγώ ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Και θα επιδιώξουμε να κάνουμε μια συζήτηση, θα υπάρξει μια τοποθέτηση προφανώς αρχική από όλους μας, αλλά θα είναι ένα σκηνικό με 5 ρόλους πάνω στην σκηνή, σύντομους, όχι λόγους από καθέδρας, και με την επιδίωξη να συζητήσουμε με τον κόσμο από κάτω για όλα αυτά που συζητάμε και μαζί σήμερα. Και σε πηγαδάκια ακόμα, ίσως και όχι με μικρόφωνο που θα πηγαίνω έρχεται για να είναι ερώτηση-απάντηση, ακόμα και σε πηγαδάκια. Γι' αυτό έρχεται μια ομάδα των ανθρώπων του Μέρα, με επικεφαλής τον Βαρουφάκη, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που ήδη εμείς την ξεκινάμε μες στην ελληνική κοινωνία. Μπορεί να είναι ο χρόνος να μην είναι ανύποπτος προφανώς, έχουμε εκλογές μπροστά, αλλά σας υπόσχομαι ότι αυτή τη συζήτηση θα την κρατήσουμε ζωντανή, γιατί υπάρχει κάτι στην αριστερά που πρέπει να το δούμε συνολικά.
παλεύοντας για την ενότητα της αριστεράς. Και η ενότητα της αριστεράς δεν σημαίνει κατά ανάγκη συνεργασίες, όπως τουλάχιστον τις εννοούμε, κυβερνητικές ή προοδευτικές διακυβέρνησης κλπ. Ενότητα της αριστεράς σημαίνει να καθορίσεις ποια είναι τα προτάγματά σου για αρχή. Είναι τα ασθενοφόρα ή είναι τα Ραφάλ. Στέλνει ένα μήνυμα μια κυρία και λέει ότι ο Μαρίος λέει η αλήθεια και πιστεύει αυτά τα οποία λέει, αλλά προσωπικά, διότι οι κομματάρχες δεσμεύονται από άλλες αρχές οι οποίες θέλουν την αποδόμηση και όχι την ανάπτυξη. Είναι μήνυμα για εσάς. Εντάξει, εγώ δεν θα. Αν εννοεί τον Γιάννη Βαρουφάκη, θέλω να σας πω και να πω και στην ακροάτριά μας ότι εγώ έχω δει, εγώ είμαι ένα χρόνο στο Μέρα 25 από το περσινό καλοκαίρι. Εγώ έχω δει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ ανοιχτός στις συζητήσεις, ο οποίος δέχεται τις εισηγήσεις μας, συζητά, διαφωνεί, ξέρει τι θέλει. Είναι ένας άνθρωπος που κατέχει πάρα πολύ τα οικονομικά. Δεν είναι πολιτικός. Δεν έχει την στόφα του πολιτικού. Γι' αυτό ενδεχομένως και σε κάποιες περιπτώσεις έχει φανεί στο debate. Για παράδειγμα, δεν ήταν καλός, αφού το ξέρουμε, το παραδέχεται και ο ίδιος. Και έχει τη δυνατότητα να το παραδεχτεί όπου κάνει λάθος. Εγώ λοιπόν βλέπω έναν άνθρωπο. Όταν του λέμε Γιάννη, για παράδειγμα, το θέμα που σας έλεγα ανεμογεννήτριες, πρέπει να το δούμε, πρέπει να σταθούμε εδώ με αυτή την οπτική. Δεν έρχεται με ό,τι έχει κατά ανάγκη στο μυαλό του. Πρώτα θα ακούσει και μετά θα σχηματίσουμε όλοι μαζί μια γνώμη. Άρα νομίζω ότι τον αδικεί αυτό το μήνυμα σε ό,τι αφορά τους κομματάρχες γενικά, τουλάχιστον με την εικόνα που έχω εγώ αυτό τον ένα χρόνο που είμαι σχετικά κοντά σε αυτό. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ακούσαμε παραπάνω πράγματα σήμερα και ξέρετε τώρα πλέον και χωρίς άλλες αγωνίες, αλλά κάνεις και μια συζήτηση που σου δίνει δύο στοιχεία παραπάνω για το τι πιστεύεις, πώς το πιστεύεις, πώς προχωράς, πώς απορεύεσαι. Φαντάζομαι ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.